Είμαστε με την πρόεδρο του πρώτου Top Fee, κυρία Ελένη Μακρύ. Κυρία Μακρύ, τι είναι το Top Fee για όσους δεν ξέρουν? Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Top Fee είναι τα αρχικά των λέξεων τομέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ποιες μονάδες περιλαμβάνονται σε αυτόν? Είναι το Κέντρο Υγείας Μυτιλίνης, το Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου, το Πολυδύναμο Ιατρείο Αγιάσου και 17 περιφερειακά ιατρεία που υπάγονται σε αυτά τα κέντρα υγείας και το Πολυδύναμο. Γιατί της Αγιάσου χαρακτηρίζεται Πολυδύναμο Ιατρείο? Τι διαφορά έχει από τα υπόλοιπα? Έχει περισσότερο προσωπικό, δηλαδή ένα περιφερειακό ιατρείο έχει μόνο ένα γιατρό. Το Πολυδύναμο Αγιάσου αυτή τη στιγμή έχει και νοσηλεύτριες και παρασκευάστρια και αγροτικό γιατρό και παιδίατρο. Όσο αφορά το προσωπικό, αυτό είναι καθημερινά στο Πολυδύναμο Αγιάσου? Να ξεκινήσουμε από τον παιδίατρο. Ο παιδίατρος είναι μόνιμος στο ιατρείο. Θα μπορούσε να είναι 5 μέρες τη εβδομάδα. Λόγω του ότι όμως το νοσοκομείο είχε πολλά κενά, τον έχουμε μετακινήσει κάποιες φορές τη εβδομάδα, γιατί ούτως ή άλλως οι δομές πρέπει η μία να βοηθάει την άλλη. Στο ιατρείο είναι 2 φορές τη εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, στα οποία εξετάζει περιστατικά και τα επίγοντα αλλά και προγραμματισμένα, και μία φορά το μήνα επισκέφτεται το Κέντρο Υγείας Πολυκνήτου. Έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί περιστατικά στο ιατρείο, είτε αυτά τα έχει εξετάσει σε πρώτη φάση στο νοσοκομείο, είτε είναι παιδιά που μένουν στην ευρύτερη περιοχή. Εκτός από το παιδίατρο, τι άλλες δυνατότητες έχει το Πολυδύναμο Αγιάσου? Υπάρχει παρασκευάστρια, η οποία δουλεύει ένα πάνελ εξετάσεων. Είναι εκεί 2 φορές τη βδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, και μπορούν να κάνουν ο κόσμος που επισκέπτεται εξετάσεις και σε επίγουσα βάση, δηλαδή να δούμε δείκτες φλεγμονής, υπατικά, κάποια καρδιολογικά ένζυμα, ή προγραμματισμένα να κάνουμε έναν έλεγχο χοληστερίνης, υπατικών, και τώρα η κρεμή και η γενική αίματος, την οποία την περιμένουμε να έρθει από τη δεύτερη ύπαιδο. Στην πρόσφατη εκδήλωση που έγινε κοπή πίτας στο Κέντρο Υγείας Μυτιλίνης, κάνατε κάποια μία για το οργανόγραμμα. Αυτό μπορεί να διορθώσει τις ελλείψεις που παρατηρούνται στο Κέντρο Υγείας Μυτιλίνης? Ναι, το βασικό πρόβλημα στο συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας είναι αυτό. Δηλαδή το προσωπικό το οποίο υπηρετεί είναι προσωπικό το οποίο υπήρχε στο παλιό ΙΚΑ και έχει γίνει μία πρόληψη μόνο γενικού γιατρού. Αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι να αλλάξει το οργανόγραμμα. Πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει καινούργιες θέσεις. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, γιατί το μεγαλύτερο στοίχημα του Πρωθυπουργού είναι η αναμόρφωση της υγείας. Έτσι, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, πέραν από τις επενδύσεις που θα γίνουν και προσλήψεις προσωπικού. Οπότε πιστεύω ότι θα λυθεί το πρόβλημα αυτό. Εκτός από τον παιδίατρο, τις μικροβιολογικές εξετάσεις που γίνονται και σπυρομετρήσεις στο Πολυδύναμο Αγιάσου. Αυτό τι σημαίνει? Λοιπόν, εδώ και ένα χρόνο, μετά από ενέργειες του κυρίου Αθανασίου, πήραμε ένα σπυρόμετρο στο Πολυδύναμο Αγιάσου. Αυτό είναι ένα όργανο στο οποίο μπορούμε να ελέγχουμε το αναπνευστικό. Δηλαδή, εισπνέει και εκπνέει το παιδί μέσα σε μια συσκευή και βλέπουμε πόσο όγκο αέρα κρατάει, πόσο βγάζει και πόσο γρήγορα γίνεται αυτό. Αυτό δίνει κάποιες πληροφορίες στον παιδίατρο ώστε να διαγνώσει κάποιες ασθένειες του αναπνευστικού προβλήματος, να τις θεραπεύσει και να τις παρακολουθήσει. Δεν γίνεται σε όλες τις ηλικίες, γιατί απαιτεί με καλή συνεργασία, γίνεται μετά την ηλικία των 5 ετών και είναι μια πάρα πολύ βασική εξέταση. Εδώ εξυπηρετούνται όλα τα παιδιά της περιοχής, όπως επίσης και περιστατικά που ο παιδίατρος εξετάζει στο νοσοκομείο, ο οποίος διαθέτει ένα δικό του φορητό σπυρόμετρο, το οποίο όμως δεν έχει πάνω όλους τους παραμέτρους, και όταν έχει κάποια ένδειξη ότι ένα παιδί χρειάζεται σπυρομέτρηση, του κλείνει ραντεβού και ανεβαίνει αυτό στην Αγιάσου. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι ότι κάνουμε κάτι το οποίο βοηθάμε τα παιδιά, γιατί δεν θα θέλαμε ποτέ ένα παιδί να παίρνει ούτε εισπνοές για κάτι το οποίο ίσως δεν τις χρειάζεται κατά βάθος, και να επιβαρύνουμε το αναπνευστικό του σύστημα. Έτσι θεωρώ ότι γίνεται πιο καλή δουλειά. Είναι κάτι το οποίο χρειαζόταν. Θεωρείτε ότι στη Λέζο, στο νησί μας, χρειάζονται να πολλαπλασιαστούν τα πολυδύναμα ιατρεία? Γιατί βλέπουμε ότι κάποια αγροτικά ιατρεία ή πολυτουργούν προσπαθώντας να ξεπεράσουν τα κενά που υπάρχουν σε πιο μεγάλες μονάδες υγείας. Το πρόβλημα με τα κενά στα περιφερικά ιατρεία είναι ότι υπήρχε νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο τι έλεγε? Ότι κάθε γιατρός μετά από την εφημερία δικαιούται ρεπό. Με αποτέλεσμα, ένας γιατρός ο οποίος είναι σε ένα ιατρείο
20 μέρες το μήνα εργάζεται. Αν κάνει 7 εφημερίες σε ένα κέντρο υγείας ή κάποιες φορές και στο νοσοκομείο, δικαιούται 7 ρεπό. Άρα θα πάει 13 φορές το μήνα. Και 2 μέρες κανονική άδεια που δικαιούται το μήνα, όπως δικαιούται κάθε εργαζόμενος, μένουν οι μισές μέρες το μήνα να εργάζεται. Οπότε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι ίσως να διπλασιαστούν οι θέσεις. Οπότε να μην μένει ποτέ ακάλυπτο. Μία πρόταση είναι αυτή. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι πολυδύναμο ώστε να κάνουν και εργαστηριακές εξετάσεις. Στο πολυδύναμο γιατρείο Αγιάς σου, πόσοι γιατροί υπηρετούν αυτή τη στιγμή? Κανονικά υπάρχουν 3 αγροτικοί γιατροί. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν οι 2 και ο τρίτος είναι υποδιορισμό. Καλύπτεται κάθε μέρα το ιατρείο Αγιάς σου, πάντα υπάρχει γιατρός. Και μία φορά τη βδομάδα καλύπτουν και το ιατρείο του ασώματου, το οποίο υπάγεται στο πολυδύναμο Αγιάς σου. Εκτός από την τυπική λειτουργία του ιατρείου, πληροφορούμαστε ότι ετοιμάζεται και δράσεις που στόχο έχουν να ενημερώσουν τον κόσμο. Στο ιατρείο έχουμε συνεννοηθεί να κάνουμε μία δράση τους επόμενους μήνες που έχει να κάνει με την υπέρταση. Θα ετοιμάσουμε το υλικό, θα ενημερωθεί ο κόσμος και θα σας ενημερώσουμε για την ακριβή ημερομηνία και θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε εκεί να παρακολουθήσετε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζει πάρα πολύ κόσμος, έχει πρόβλημα με την υπέρταση ή δεν την έχει διαγνώσει κάποιες φορές ή δεν τη θεραπεύει σωστά. Πόσο σημαντική θεωρείτε ότι είναι η πρόληψη στον τομέα υγείας? Θα απαντήσουμε την ρίση του Ιπποκράτη, το προλαμβάνει από τη θεραπεύει.